όλες ήσουν πάντα ασφαλείς, δηλαδή δεν φοβόσουν ποτέ την απιστία. Ή από σένα, δηλαδή ότι εσύ θα απιστήσεις, ή από τον σύντροφό σου. Βεβαίως και την φοβόμουν όταν ήμουν πιο μικρή. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι όσο και να φοβόμουν, δεν την απέφυγα ποτέ. Αλήθεια. Βεβαίως. Οι περισσότεροι. Αν όχι οι περισσότεροι, ήταν 50-50, εντάξει. Λοιπόν, στους 10 συντρόφους, οι 5 με απάτησαν. Και το έμαθα. Ή μου το είπαν ή το έμαθα. Οπότε κατάλαβα ότι είτε είσαι η Ζιζέλ, είτε είσαι η Μόνικα Μπελούτσι, είτε είσαι άσχημη, είτε είσαι καλονή, ο άντρας που είναι να απατήσει, θα απατήσει. Είτε το φοβάσαι, είτε του λες, τι ώρα είναι αυτή που γύρισες, φέρ το κινητό σου να το ψάξω, δεν έχεις να πας πουθενά. Θα σε απατήσει. Θα βρει έστω 5 λεπτά. Μα θα βρει 5 λεπτά. Θα βρει. Ήταν αυτός ο λόγος που χώρισες σε αυτές τις σχέσεις? Όχι. Δεν ήταν η απιστία. Νομίζω ότι είμαι... Λέτως, υπήρχαν και περιπτώσεις που είπες, «ΟΚ, προχωράμε, συνεχίζουμε, ναι, το συγχωρώ». Υπήρξαν. Με τη σκέψη. Με τη σκέψη ότι η συγκεκριμένη περίπτωση απιστίας που έμαθα και συγχώρεσα, γιατί μου το είπε ο ίδιος, ήταν κάτι το οποίο κατάλαβα και με έπεισε κιόλας και το κατάλαβα ότι ήταν κάτι που δεν άξιζε τον κόπο να χαλάσω μια αγάπη τόσο μεγάλη όσο ήταν εκείνη για μια περιπέτεια 2 ωρών. Εσύ έχεις απιστήσει αντίστοιχα σε σχέση σου? Ναι, έχω απιστήσει. Ήταν μια σχέση όμως που είχε τελειώσει. Δηλαδή είχαμε ήδη πει ότι δεν πάει άλλο. Ναι, το ξέρω κι εγώ ότι δεν πάει άλλο και πια έμεναν μόνο τα διαδικαστικά του τέλους όταν εγώ πια έκανα την απιστία. Είσαι εσύ της ελληνικής λογικής ότι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η ιατρική απιστία συγχωριέται πιο εύκολα από τη γυναική απιστία? Ότι είναι πιο ελαφρύ παράπτωμα η ιατρική απιστία από τη γυναικεία? Γιατί ο άντρας, ας πούμε, δεν σκέφτεται τόσο πολύ. Είναι πιο πολύ αυτό που λέμε το σαρκικό, ενώ η γυναίκα βάζει και συνέστημα κτλ. Οπότε για να απιστήσει, λένε μια γυναίκα, έχει περισσότερους λόγους να το κάνει. Ναι. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Όχι μόνο, αφού λέει ότι. Το πιστεύω. Το πιστεύω ίσως γιατί μεγάλωσα έχοντας άντρες φίλους περισσότερο και από το σχολείο πιο πολύ. Τα αγοράκια με έκαναν πιο πολύ παρέα από τα κοριτσάκια. Και μεγάλωσα και στην εφηβεία μου και πιο μετά έχοντας φίλους άντρες οι οποίοι μου το εξηγούσαν αυτό, ότι για μας δεν είναι τίποτα. Για μας είναι, ξέρεις, πάμε στο μπαρ, πίνουμε ένα σφινάκι, περνάει, ξέρεις, μια κουκλάρα και μετά την άλλη μέρα μπορεί πάνω να μεθύσουμε, να πιούμε, να πάμε μαζί της και την άλλη μέρα να λέμε πώς τη λέγανε. Ενώ για σας δεν είναι έτσι. Εσείς όταν πάτε στο κρεβάτι με έναν άντρα δίνετε πολλά περισσότερα. Mm-hmm. Και γι' αυτό σας πονάει εσάς πιο πολύ όταν σας απατήσουμε εμείς. Σας πονάει πραγματικά περισσότερο. Έχεις... Το πιστεύεις, Το πιστεύω, ναι. Άρα εσύ δηλαδή θα ήσουν να... έτσι θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια σχέση? Περίμενε, μην το λες δηλαδή έτσι. Δεν σημαίνει ότι εδώ είναι η Ναταλία, ελάτε περάστε, κάνετε μετάρανδο και συνεχίζουμε, προχωράμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Και ούτε αν μάθω ότι ο σύντροφός μου έχει μια παράλληλη σχέση και διατηρεί και μια γκαρσονιέρα και έχει... Έχει ένα εξόγαμο. Και, ναι, και με εξόγαμο ή χωρίς εξόγαμο διατηρεί μια παράλληλη σχέση, εγώ θα συνεχίσω τη σχέση μου μαζί του κανονικά. Όχι, δεν εννοώ καθόλου αυτό. Αλλά εννοώ ότι την περιπετιούλα, την έτσι επειδή κάτι έγινε, θόλωσα, έκανα, έρανα, αλλά πραγματικά να είμαι 100% σίγουρη ότι η σχέση μας μετράει για αυτόν, ναι, θα τη συγχωρήσω. Έχεις